αντίπαλο τον Οτσόπολιτς. Ξανά για τον Ηλία που ξεχάστηκε. Παλιά στην περιοχή. Κοσόφσκι και ένα 0 για το Αποέλ. Στο 13ο λεπτό, στην πρώτη καλή επιθετική προσπάθεια του, το Αποέλ ανοίγει το σκορ. Τελείο Πορτογάλο, πίσω στο δεύτερο δοκάρι με δύναμη μπαλά. Κεφαλιά που γίνεται, ο Νάκη διώχνει δύσκολα σε κόρνερ. Για το φάουλ εκτελεί Ρούσε την πρώτη κεφαλιά, ευκαιρία με τον Κοσόφσκι που πάει χαμένη για το Αποέλ. Βγάζει την ανόρθωση στην αντεπίθεση. Με τον Λαμπάν να έχει καλύψει αρκετό χώρο, τον Μπρούσε να διώχνει να βρίσκει τον Μπαρτόν που κάνει σουτ, πέφτει ο Χιώτης και μαζεύει. Βγάζει παλιά στην περιοχή, περνάει μπάλα Κοσόφσκι για τον Μυροσάβλεβιτς που κάνει το σουτ, κάπου χτυπάει μπάλα και πάει κόρνερ. Έτοιμος ο Μωράης, κάνει κίνηση κοντά του Πίντο, βγάζει όμως παλιά στην περιοχή, περνάει μπάλα. Μπρούσερ επαναφέρει, κόντρες, ευνοημένος ο Λεβακαμπέση και η μπάλα φεύγει. Κανά μπροστά, περνάει μπάλα για τον Ηλία, ο οποίος πέφτει στην περιοχή και κερδίζει πέναλτι από το μαρκάρισμα εκεί τον Τσόκολη. Χρήσης Μιχαήλ απέναντι στον Νάκη. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 το Αποέλ. Κατέβασμα της μπάλας. Κατίνου, εδώ στο καφού έχει μεγάλη ευκαιρία η Ομόνοια για να ανοίξει το σκορ, κάνει άσχημο και περίεργο συνάμα σουτ. Βλέπετε, πήγε να κάνει το σουτ με το δεξί, έγινε το σώμα του και αστόχησε. Ενώ έχει τώρα και πάλι ευκαιρία η Ομόνοια, είναι πέναλτι στην έξοδο του Κωνσταντίνου, στο έδαφος ο Χριστοφή, σφύριξε ο Νικολαίδης, Μιχάλης Κωνσταντίνου στα δίχτυα, η Ομόνοια παίρνει το προβάδισμα με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Καμός για το σιού, το κάνει, καλό γκολ! 2-0 η Ομόνοια στο 28ο λεπτό. Χάνει από τον Γραμμόζη. Πλησιάζει την περιοχή. Γραμμόζης πέρασε, βρήκε ανοιχτό διάδρομο, αλλά αστοχή. Το έχω ξακερδίσει. Σκόψει λίγο Καφού. Αρφαζίνει πίσω με πολύ ρίσκο. Καφού είναι φάουλ. Όχι, αφήνει πλέον εκτιμό διαιτητής. Έξυπνη πάσα, το 3-0 δεν θα γίνει καθώς βγαίνει ο Κωνσταντίνου. Πρόλαβε το Σλόκα. Καλή τρίπλες μέσα στην περιοχή. Γυρίζει. Ευκαιρία με τον Κοζάλες. Κασέ και πάει στη σέντρα. Ο βοηθός είναι γκολ. Να ο Καφού, καθώς δεν μπόρεσε ο Δωράο. Έχει ευκαιρία η Ομόνοια. Ο Καφού είναι μόνος ο Χριστοφή. Καφού, Χριστοφή για το 3-1 το κάνει. Στο 76. Ρόκε. Πάλι γκολ έκοψε ο Γιοργαλίδης. Γκολ από τον Φρέτη. Ακόμα και εδώ ξεκατοκοπά κέρδισαν στους δύο χθεσινούς αγώνες του δευτέρου ομίλου, βάζοντας ταυτόχρονα στο ταμείο τους από 15.000 ευρώ η κάθε ομάδα ξεχωριστά. Λίγα μέτρα φόρα από τον Κύπριο Διεθνή, το πλασέ και το 2-0. Πρώτη νίκη για τον Απόλλωνα στη φάση του play-off, επικρατώντας το εθνικό με 2-0 στο Τσίριο. Και επικεντρώνεται τώρα στο πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου με την ΑΕΚ την Δετάρτη. Ο Αρούναν Παπακίτα είχε ανοίξει το σκορ στο 16ο λεπτό. Ο τραυματισμός του Χρήστου Μαραγκού λίγο πριν το τέλος δεν είναι σοβαρός και δεν υπάρχει καμιά ανησυχία στην τεχνική ηγεσία. Ο Εθνικός έχασε φυσιολογικά αφού δεν ευτύχησε να σκοράρει μετά το 1-0, στη συνέχεια ήρθε το δεύτερο γκολ με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ανατρέψει εις βάρος του δεδομένα. Ριμπέιρο, κάθε την παγιά δεν υπάρχει offside, ευκαιρία, Ροντρίγκες, το γύρισμα σε τσάο γκολ. 3-2 με το πρώτο σκόρ του φετινού πρωταθλήματος. Η Δόξα πήρε την νίκη, το χειροκρότημα και τα λεφτά. Ενώ η ομάδα της Πέγας έκανε μια πολύ καλή προετοιμασία ενώ ψηκυπέλουν την Τετάρτη με τον Αποέλ. Αυτή είναι η ουσία της χθεσινής αναμέτρησης στο Μακάρι. Ο Σερτσάο πέτυχε 2 από τα 3 τέρματα και δικαιολογημένα θα αισθάνεται αδικημένος όσο αφορά στον πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος.